Τα κόκρανα μας είναι το αποτέλεσμα της πέψης των τροφών που καταναλώνουμε. Η διαδικασία ξεκινά στο στομάχι και ολοκληρώνεται στο παχύέντερο από όπου αποβάλλουμε τα περιττώματα. Κατά κανόνα περίπου το 1 τρίτο των κοπράνων μας είναι νερό, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από βακτήρια και μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο έντερο μας και φυσικά από τα προϊόντα της πέψης των τροφών. Γι' αυτό και τα υγιή κόπρανα έχουν στερεά μορφή και κατά κανόνα μαλακή υφή. Όταν έχουμε δυσκυλιότητα είναι πιο σκληρά καθώς έχουν χάσει ένα μέρος από το νερό που περιείχαν, ενώ αντίθετα όταν έχουμε διάρρεια βρίσκονται σε υγρή μορφή λόγω της περίσσιας νερού. Μιας και οι τροφές που τρώμε περνάνε κατά κάποιον τρόπο στο πεπτικό μας σύστημα από όπου και αποβάλλονται, θα περιμέναμε ότι οι χρωστικές που περιέχουν θα χρωμάτιζαν ανάλογα και τα κόκρανα μας. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, μιας και τα περιττώματα μας είναι ως επιτοπλίστων καφέ χρώματος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, π.χ. κόκκινα αν φάμε πολλά παντζάρια, πράσινα αν φάμε πολύ σπανάκι ή γενικά σιδηρού και στροφές κάπα λάμδα π. Φυσικά μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις, καθώς υπάρχει περίπτωση τα κόκρανα μας να έχουν και άλλα χρώματα, κίτρινο, μαύρο, λευκό κάπα λάμδα π, το οποίο συνήθως υποδηλώνει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσουμε αμέσως ιατρική συμβουλή. Γιατί τα φυσιολογικά κόκρανα έχουν καφέ χρώμα σύμφωνα με τους ειδικούς? Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της πέψης και συνεπώς και στον σχηματισμό των κοκράνων παίζει η χολή. Η χολή παράγεται από τον οργανισμό μας κατά τη διαδικασία της πέψης των τροφών και είναι ένα μόνο μέρος του πεπτικού μας συστήματος. Άλλα όργανα που συμβάλλουν στη πέψη μας είναι το πάνκρεας και εν μέρη και το σηκώτη. Το καφέ χρώμα των κοπράνων οφείλεται στην παρουσία μιας χρωστικής ουσίας που παράγεται από τη διάσπαση των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος στο πεπτικό μας σύστημα και πιο συγκεκριμένα στο σηκώτη. Ο μεταβολισμός της ουσίας αυτής, που ονομάζεται χολερυθρίνη, γίνεται μέσα στο παχύέντερο και έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό των περιττωμάτων μας. Όσον αφορά στη χημική διαδικασία που προκαλεί την αλλαγή του χρώματος των τροφίμων μέσα στο πεπτικό μας σύστημα, η διαδικασία είναι μάλλον απλή. Όταν το νερό αναμειγνύεται με αέρα στο εσωτερικό του πεπτικού μας συστήματος, η χολερυθρίνη που επικάθεται τα τυχώματα του εντέρου μας παθαίνει κάτι σαν οξύδωση, σπουγαδό. Αυτό το μείγμα, λοιπόν, της εντερικής σκουριάς, που προέρχεται από την οξύδωση της χλερυθρίνης, μαζί με τα προϊόντα της πέψης των τροφίμων από τον οργανισμό μας δίνει αυτό το χαρακτηριστικό καφέ χρώμα και τη μυρωδιά στα περιττώματα μας. Επομένως τώρα ξέρετε γιατί τα υγιή και φυσιολογικά κόκρανα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό καφέ χρώμα.